Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αν θεωρούσαμε τον χριστιανισμό μία προσπάθεια λύσεως του κοινωνικού προβλήματος, τι δουλειά έχει να με στείλει εμένα στην έρημο το Πνεύμα του Θεού να παλέψω με τις δυνάμεις του σκότους? Τι δουλειά έχει? Δεν νομίζετε πως είναι ανάποδο πράγμα? Αλλά το ότι είναι ανάποδο φαίνεται από το περιεχόμενο των τριών πειρασμών. Ακούσατε τους. Ο πρώτος πειρασμός: πέσει πέτρες να γίνουν ψωμιά. Οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Ο πειρασμός που βρίσκεται στην πολλαπλότητα πρώτα πρώτα. Γιατί οι πέτρες και όχι η πέτρα? Έπρεπε δηλαδή να γίνουν πολλές πέτρες, πολλά ψωμιά, για να φάει ο Κύριος την 40η ημέρα της νηστείας του? Μία πέτρα, εάν έγινε το ψωμί, δεν θα μπορούσε να χορτάσει? Αυτή η πολλαπλότητα είναι δαιμονική. Και είναι δαιμονική γιατί υπάρχει αυτό που λέμε η πολλαπλότητα της ευημερίας και όχι της λιτότητος. Το μάνα στην έρημο, σας έλεγα στην ώρα των απορριών, ήταν μία μόνο τροφή. Είχε τη σημασία του που ήταν μόνο μία τροφή. Έπρεπε να διδαχθεί ο λαός του Θεού στην έρημο να είναι αυτάρκης. Όχι ότι ο Θεός τα απηγόρευε τους λοιπούς καρπούς της γης, όχι. Όταν μπήκα στη γη της Επαγγελίας, το μάνα σταμάτησε για να δοκιμάσουν όλους τους καρπούς της γης. Ο ίδιος έλεγε την γη υποσχέσεως, στην οποία ρέει μέλι και γάλα. Έπρεπε να περάσουν όμως από κάποια ανάσκηση για να μάθουν το μάθημα της λιτότητος, το οποίο μάθημα της λιτότητος αντίκειται στην ανάδειξη του χριστιανισμού στο να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα. Αντίκειται. Αλλά τι είπε? Οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Και ένας άλλος παράγων, μια λαζονία. Δες ψωμιά. Σε αυτόν τον πειρασμό, αγαπητοί μου, έπεσε η Δύσης, η χριστιανική Δύσης, την οποία Δύση η κτήρη ο Ντοστογεύσκη, όπως θα σας πω λίγο πιο κάτω. Αλλά ας έρθω τώρα στο δεύτερο πειρασμό. Πέσε, λέγει, από το αέτομα του ναού και θα δεις ότι δεν θα πάθεις τίποτα. Γέγραπτε γάρα. Της αγγέλης αυτό εντελείται περί σου και τα λοιπά. Έχει παραγγείλει, λέει, στους αγγέλους του ώστε να σε κρατήσουν στα χέρια τους ή να μην προσκόψεις προσνήθων τον πόδα σου. Ούτε καν να σκοντάψεις πουθενά. Θα σε σηκώνουν άγγελοι. Δεν θα πάθεις τίποτα. Που σήμαινε εύκολον το μεσιανικό έργο. Ο ναός είχε πάντα κόσμο κάτω στην αυλή. Αν λοιπόν από το πανύψιλο αέτομα του ναού έπεφτε κάτω ο Χριστός, τον οποίο ανέβασε ο διάβολος, τον έφερε, καταδέχθηκε ό της φιλανθρωπίας και της καταδέξεως, πώς να το πω, της ανοχής του Θεού, εδέχθηκε ο Χριστός να τον σηκώσει ο διάβολος και να τον πάρει και να τον φέρει στο αέτομα του ναού, από την έρημο στα Ιεροσόλυμα, και του λέει πέσε κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έπεφτε κάτω και δεν πάθαινε τίποτα, τότε αμέσως θα έλεγε ο κόσμος: μπα, τι συμβαίνει εδώ? Πώς έπεσε από τόσο ψηλά και δεν έπαθε τίποτα και στάθηκε στα πόδια του? Λοιπόν, αυτός είναι ο Μεσσίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι? Εύκολος τρόπος να κερδιθεί ο τίτλος του Μεσσίου. Αλλά ο τίτλος του Μεσσίου θα κερδίζεται δια του Σταυρού. Ο διάβολος προσπαθεί να ματαιώσει το μεσιανικό έργο του Χριστού, το γνήσιο, και θέλει να τον οθεύσει. Ο τρίτος πειρασμός.
τον ανέβασε σε όρος υψηλών λίαν και πάνω οραματικά, εν οράματι, του έδειξε όλες τις βασιλείες της γης, των Περσών, των Βαβυλωνίων, αν και δεν υπήρχαν πια οι Βαβυλώνοι, οι Πέρσοι υπήρχαν φυσικά, των Αιγυπτίων, ίσως των Κινέζων, των Ινδών, πανοραματικά όλες τις βασιλείες της γης, των Ρωμαίων. Και του λέγει ο διάβολος: θα σου δώσω όλο τον πλούτον της γης, είναι δικός μου. Κάπου λέει σε μια κατήχησή του Άγιος Κύριλλος: ψεύτη, ούτε ο βολόν δεν έχεις δικό σου. Ψεύτη, ούτε ο βολόν δικό σου δεν έχεις. Και λες ότι θα δώσεις τον πλούτον όλων, ποιου, πού, αφού δεν έχεις τίποτα εσύ. Φτωχέ διάβολε, ψεύτη. Δικός μου, λέει, είναι ο πλούτος της γης και οι βασιλείες. Θα σου τα δώσω όλα εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Ο Κύριος, είπα γιο πίσω μου σατανά. Αυτό ξέρετε τι σήμαινε? Θα γίνεις κοσμοκράτορ. Φοβερό αυτό. Φοβερό. Αυτός ο τριπλός πειρασμός, αγαπητοί μου, έρχεται στον κάθε πιστό. Είναι ο εξής τριπλούς. Πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά, είναι η ικανοποίηση των επιθυμιών, οι ειδονές. Θα σου δώσω τα πλούτη της γης, είναι η φιλαργυρία, η φιλοχρηματία. Πέσε από πάνω από το αέτομα κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα, είναι η υπερηφάνεια και η καινοδοξία. Οι τρεις μεγάλοι πειρασμοί στον κάθε άνθρωπο. Αυτούς τους τρεις πειρασμούς δεν θα μπορούσε ποτέ να τους νικήσει ο άνθρωπος, εάν δεν τους νικούσε ο Χριστός. Λέει μια κουβέντα ότι τα χρήματα πολύ περιφρόνησαν, αλλά τη δόξα κανείς. Ο Χριστός ενίκησε και την ανθρώπινη δόξα. Δηλαδή την καινοδοξία. Την καινοδοξία. Δεν θα μπορέσεις να νικήσεις, αδελφέ, με αυτούς τους τρεις πειρασμούς, εάν δεν βαφτιστείς μέσα στην κολυμβήθρα που βαφτίστηκε ο Χριστός και δεν βγεις την έρημο, την έρημο της ζωής, να τους νικήσεις με τη χάρη του Θεού που πήρες από το βάφτισμα. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, η Δύσης δυστυχώς απεδέχθηκε τους τρεις πειρασμούς, όχι να τους νικήσει, αλλά ως εξής. Βάζει στα χείλη του ιεροεξεταστού ο Ντοστογεύσκη και λέγει ο οποίος ιεροεξεταστής κρίνει τον Ιησού Χριστόν. Περίεργο πράγμα, δηλαδή ο ιερεύς, ο χριστιανός, κρίνει τον Χριστό. Δηλαδή ο δυτικός χριστιανισμός που κρίνει τον Χριστό. Και του λέγει: έκανες λάθος, σου προσεφέρθη ο τρόπος να κάνεις τις πέτρες ψωμιά και δεν το έκανες. Βλέπεις, αν είχαμε σήμερα τη δυνατότητα να κάναμε τις πέτρες ψωμιά, θα χορταίνανε όλοι οι άνθρωποι από ψωμί. Βλέπεις, σου δόθηκε η δυνατότητα με εύκολο τρόπο να κερδιθεί ολόκληρος ο κόσμος στο όνομά σου, αλλά δεν το απεδέχθησες αυτό και αρνήθηκες να πεις από το αέτομα του ναού. Και εμείς σήμερα τραβάμε τόσες δυσκολίες να κάνουμε ιεραποστολές για να φέρουμε στα πέρατα της οικουμένης στο όνομά σου και δεν γίνεται δεκτό, ενώ υπήρχε ο τρόπος με αυτόν τον θαυμαστόν, με τον θαυμασμό που θα κάναμε, θα κρατούσαμε στα χέρια μας το θαύμα να πάσα στιγμή να καταπλήξουμε τους ανθρώπους και να τους κάνουμε να δεχθούν το μήνυμα το δικό σου. Βλέπεις, σου προσεφέρθησαν οι βασιλείες της γης και δεν τις εδέχθηκες, τις περιφρόνησες. Σήμερα τα ταμεία μας θα σανε γεμάτα από χρυσάφι και θα μπορούσαμε να κυβερνάμε τον κόσμο. Γι' αυτό, Χριστέ, καταδικάζεσαι. Γι' αυτό στη Δύση
γεννήθηκαν τα χριστιανικά κόμματα. Γι' αυτό στη Δύση θεωρήθηκε ο χριστιανισμός ότι θα λύσει το κοινωνικό πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι επί αιρετικού επίπεδου. Θα βρίσκω κάθε τρόπο να σας το λέγω, γιατί φοβάμαι μελλοντικές φουρτούνες και λέλαπες στην πατρίδα μας, και σας ειδοποιώ για να μπορείτε να σταθείτε. Θα τα θυμόσαστε αυτά. Να τα θυμόσαστε αυτά. Αν θέλετε να σταθείτε. Ο χριστιανισμός έρχεται μόνον να σε βοηθήσει να νικήσεις τις σκοτεινές δυνάμεις του άδου, των διάβολων. Ούτε έχουμε ενωδεμένους απόλυν. Δεν ζητούμε σε έναν κόσμο πλανημένο, σε έναν κόσμο φευγαλαίο, σε έναν κόσμο που είναι σχήμα μόνο, και ένας κόσμος που πια πουθενά δεν στέκεται. Να στηρίξουμε τι? Χριστιανική πολιτεία. Τι? Η χριστιανική πολιτεία είναι μέσα μας. Μη ζητάμε ουτοπίες. Πέστε μου σας παρακαλώ, όσες φορές θα θέλαμε να κάνουμε την πολιτεία του Θεού εξωτερικών φαινόμενων, τι τι πετύχαμε στην ιστορία? Τίποτε. Τι θέλετε να επαναλάβουμε? Σταυροφορίες της Δύσεως? Γιατί αυτό θέλαν, να επιβάλλουν τάχα δήθεν την πολιτεία του Θεού. Τι θέλετε να επιβάλλουμε? 300ετής πολέμους, και αυτό στη Δύση. Τι θέλετε να επαναλάβουμε? Ποικίλες φαγές που έγιναν μέσα στην ιστορία εκ μέρους των μεν εναντίον των δε πάντοτε χριστιανών, είτε ρωμαιοκαθολικοί εναντίον των προτεσταντών ή αντιστρόφως. Τι θέλετε? Τι θέλετε? Αγαπητοί μου, έχουμε φύγει από το πνεύμα, αληθινά το πνεύμα του Ευαγγελίου. Έχουμε φύγει από το πνεύμα των μυστηρίων του Χριστού. Έχουμε φύγει. Δεν καταλαβαίνουμε πια τίποτε. Γι' αυτό το λόγο είναι ανάγκη πραγματικά να αρχίσουμε να ξαναβαφτιζόμαστε μέσα στα νοήματα, τα σωστά, τα αληθή, τα όντως ορθόδοξα, τα πατερικά, εννοώ πατερικά, όπως οι πατέρες ερμήνευσαν τον λόγο του Θεού, γνήσια, σωστά, αληθινά, σωστικά.